Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι αυτά τα οποία επισυμβαίνουν στα κατεφόμενα με τη δημογραφική αλλίωση και πολλά άλλα θα οδηγήσουν τα πράγματα σε μια κατάσταση που πλέον θα είναι μια αναστρέψη. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι αν συνεχίσουμε πάνω σε αυτή την πορεία, τότε αυτά τα προβλήματα που είδαμε σήμερα με την Τουρκία και τη Συρία θα τα κληρονομήσουμε εδώ στην ίδια μας την πατρίδα και η αποσταθεροποίηση της Κύπρου, συνεπία της κληρονόμησης αυτών των προβλημάτων, θα θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη μας τη χώρα. Και κάποιος θα διρωτάται, γιατί φάσκουμε και αντιφάσκουμε όσον αφορά το τι ακριβώς επιδιώκουμε στο Κυπριακό, είτε από τη μια με τις νέες στρατηγικές που ουσιαστικά είναι ενάντια στη συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, είτε με συνοβασίες. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αυτό μου είπε. Και συμφωνώ μαζί του ότι αν δεν προχωρήσουμε τάχιστα, έτσι ώστε να λύσουμε το Κυπριακό, τότε θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας αυτά τα διλήμματα. Και επίσης μου έχει πει ότι πρέπει μετά τις προεδρικές εκλογές να κινηθούμε στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, όπως είναι και η δική μου θέση. Και βεβαίως και ο ίδιος πιστεύει ότι πραγματικά η ευκαιρία στο Κράνς Μοντανά που μας δόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα πρέπει να επαναξιοποιηθεί. Ο κύριος Σταύρος Μαλλάς ανέφερε ότι έχασα την ευκαιρία, λέει, στο Κράν Μοντανά, αλλά φαίνεται ότι δεν παρακολουθήσετε τις δηλώσεις, αγαπητέ μου Σταύρο, του κυρίου Κοτσά, ο οποίος ξεκάθαρα είχε δηλώσει ότι λόγω της τουρκικής αδιαλαξίας δεν έγινε δυνατή η κατάληξη. Και συνεπώς η ευθύνη αποκλειστικά και μόνο βαραίνει την Άγκυρα. Κύριε Πομιλωρίδη, η λέξη κλειδί είναι συνέπεια και ασυνέπεια. Ασυνέπεια σε εκείνον το οποίο διεκδικούμε. Άκουσα μόλις τώρα τον κύριο Αναστασιά να λέει «Δεν χάσαμε ευκαιρία καμιά στο Κράνς Μοντανά». Αυτό είναι η έκθεση του Γενικού Γραμματέα. «Χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία», λέει ο Γενικός Γραμματέας. Δεν κατάλαβε καλά ο κύριος Κουτέρας. Μας ενώνει το αύριο. Σταύρος Μαλλάς.